Δηλαδή είναι ο μοναδικός και στην Ελλάδα και δρέφει στο Ηράκλειο. Και τα παιδιά λοιπόν των εργαζομένων στον ΕΝΙΣΑ, αλλά και για άλλα παιδιά που γεννήθηκαν σε ξένες χώρες, οι γονείς τους είναι ο ένας από τους δύο Ευρωπαίος, είναι αυτό το σχολείο στο Ηράκλειο. Έχει χρόνια προβλήματα, δηλαδή το κτηριακό του είναι από τα βασικότερα και τα πρώτα. Οι αξιολογητές το επισημαίνουν κάθε χρόνο αυτό. Και τώρα έχει και τα κενά, όπως όλα τα σχολεία στην Ελλάδα. 15. Ο Τζιάννα Ανδρέα Καραντσίνη είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Mm-hmm. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ που θέλει να μιλήσει. Τα παιδιά είναι συγκεντρωμένα. Βλέπουμε νηπιαγωγάκια πίσω μου και πρωτάκια με πανό στα χέρια έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να διαδηλώνουν. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, κύριε Καραντσίνη? Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί η τελευταία αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη μία σε ό,τι αφορά το ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό κομμάτι δίνει άριστα στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του Ηρακλείου. Από την άλλη όμως λέει το εξής: εάν η κυβέρνηση μετά από τουλάχιστον 5 χρόνια που ζητείτε αυτό από τις ευρωπαϊκές αρχές, δεν θα είναι σε θέση σε ένα μήνα το πολύ να δώσει οριστικές απαντήσεις σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Σχολείου, δηλαδή αποσπάσεις, αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πολιτηρίου για την πρόσβαση τριτοβάθμια εκπαίδευση, λύση για το κτηριακό και μία σειρά άλλων θεμάτων, το σχολείο κινδυνεύει να μην πάρει την τελευταία πιστοποίηση και στην ουσία να κλείσει. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Ότι ο μοναδικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύει στην Ελλάδα, που συνοδεύεται από την ύπαρξη και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου, κινδυνεύει να φύγει από τη χώρα μόνο επειδή δεν είμαστε σε θέση, είτε δεν θέλουμε, αυτό θα το δούμε, να κάνουμε το αυτονόητο. Κύριε Καραντζίνη, δηλαδή, να λειτουργεί σε αυτοκτήλια προφανώς. Κύριε Καραντζίνη, δηλαδή αυτό που λέτε εσείς είναι το εξής, ότι αν εσείς που δουλεύετε ή όσοι δουλεύουν στον ΕΝΙΣΑ δεν έχουν που να πάνε τα παιδιά του σχολείου, θα πούνε τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε εδώ, θα σηκωθούμε να φύγουμε, άρα λοιπόν θα κλείσει, ναι, και ο ΕΝΙΣΑ είναι ο μοναδικός οργανισμός. Βέβαια, όπως είπατε, δεν είναι μόνο αυτό. Το σχολείο είναι δημόσιο. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά των ευρωυπαλλήλων. Λειτουργεί ως δημόσιο σχολείο κανονικότατα μέχρι τη συμπλήρωση των 25 μαθητών ανατάξει. Ένα λεπτό να ρωτήσω κάτι. Γιατί έχουν μειωθεί τα κονδύλια? Έχουν μειωθεί όπως σε όλα τα δημόσια σχολεία ή περισσότερο στο δικό σας, το ευρωπαϊκό? Όχι, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, νομίζω πιο αρμόδιος είναι να μιλήσει ο περιφερειακός διευθυντής, αλλά νομίζω είναι το ίδιο πράγμα. Το θέμα μας είναι πια πολιτικό. Θέλει η Ελλάδα να χάσει τον ευρωπαϊκό οργανισμό? Θέλει η Ελλάδα να χάσει το μοναδικό ευρωπαϊκό σχολείο? Δεν έχω καταλάβει γιατί κινδυνεύει να κλείσει, αν δεν φταίνουν τα χρήματα. Είναι ο κύριος Τερζάκης δίπλα που νομίζω. Είναι ο κύριος Τερζάκης εδώ, βέβαια έχουμε και καθηγητή και την πρόεδρο του Δεκαταμιλού που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Τερζάκης Ο κ. Σαρζάκης λοιπόν έχει το λόγο. Πείτε μας για τα κονδύλια. Αυτό πρωτά η Μαρλένα Κατσίμη. Τα κονδύλια για το θέμα. Κοιτάξτε, έχουν δοθεί περισσότερο? Κύριε Κατσίμη, αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων. Το σχολείο δημιουργήθηκε γιατί έπρεπε να φοιτήσουν τα παιδιά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στο σχολείο. Αλλά μπήκαν κάποιες προϋποθέσεις. Έπρεπε να στεγαστεί το σχολείο, να έχουμε λέει την κτηριακή υποδομή και δεύτερον τις θεσμικές παρεμβάσεις. Τόσα χρόνια ούτε το ένα ούτε το άλλο έχει λυθεί. Άρα λοιπόν έρχονται οι Ευρωπαίοι δικαίως και λένε ότι μα αφού δεν τηρείτε τις προϋποθέσεις, το σχολείο θα το κλείσουμε. Αυτή είναι η ουσία. Και ερχόμαστε τώρα να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση στο παρά ένα, να μην πω στο και το πέντε. Το κτηριακό γιατί δεν έχει λυθεί αυτό? Το κτηριακό δεν έχει λυθεί γιατί η συνεργασία μας, ας πούμε, με το Δήμο, την Περιφέρεια και τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων δεν απέδωσε καρπούς τόσα χρόνια. Μάλιστα. Και το θεσμικό είναι η πρώτη φορά φέτος που γίνανε κάποιες παρεμβάσεις. Δηλαδή έχουμε στο προεδρικό διάταγμα στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η σύμβαση που είχαν υπογράψει ο ΕΝΙΣΑ με το σχολείο και λύθηκε και το θέμα των αναπληρωτών, των συμβασιούχων καθηγητών. Δηλαδή θα είναι καθηγητές το επόμενο διάστημα? Το επόμενο διάστημα θα στελεχωθεί το σχολείο με καθηγητές και επίσης
επίκειται μια συνάντηση του κύριου Κίβινεν με το Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια πολιτική, διπλωματική και εκπαιδευτική λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Πανή. Εμείς θα είμαστε εδώ για να ξαναβγείτε και να μας πείτε πώς έχει η κατάσταση και πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.